Σε παρακαλώ. Είναι μια τιμή αυτό που κάνετε στο νησί μας με τόσους αθλητές και από τόσες πολλές περιοχές. Είναι μια γιορτή. Σήμερα γιορτάζει το νησί μας καθηγισμός. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Πραγματικά αυτή η αρχή αγώνης πρέπει να γίνει ο δεσμός για το νησί μας. Εμείς ως νέα δημοτική αρχή είμαστε εδώ, θα το στηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Άλλωστε έχουμε αποδείξει ότι στον αθλητισμό έχουμε δώσει όλη μας τη βάση. Ήδη έχουμε φτιάξει, ξεκινάμε και φτιάχνουμε τα γυμναστήρια, φτιάχνουμε μικρούς χώρους άθλησης και θα προχωρήσουμε και στα μεγαλύτερα έργα. Καλώς ήρθατε, καλούς αγώνες στο παιδί μας. Και ασημένιο μετάλλιο, Βάνης Δημητρίος του Κόρου Βαρολιάλας. Και πρωταθλητής, χρυσό μετάλλιο, Λούκας Ελευθέρας, ο παλιός αθλητής. Στους διοργανωτές και στους διοξενούμενους γιατί κάνετε πράξη όλα αυτά που λέμε τόσα χρόνια. Εγώ σαν παππού να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τι γίνεται προφές στα παιδιά. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που έγιναν αγώνες είναι το 2009. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Συνδυάζαμε εδώ και αρκετό καιρό και η Τοπική Ένωση και η Ομοσπονδία στα πλαίσια της αποκέντρωσης των διασυλλογικών πρωταθλημάτων αυτής των υγειακών κατηγοριών, K12, K14, να πηγαίνουν σε πόλεις στην επαρχία. Ήρθε και η ώρα της Ζακύνθου. Μπορεί ο καιρός τώρα να μας τα έχει χαλάσει λίγο, αλλά έγινε μια άψογη, θέλω να πιστεύω, διοργάνωση, την οποία βοήθησε ο Σύλλογος της Αγίας Ζακύνθου και όλοι οι άνθρωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, τους οποίους και ευχαριστούμε σαν Ομοσπονδία, όπως επίσης και ο Δήμος της Ζακύνθου και το Επιμελητήριο, που βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους του Στίβου εδώ και βοηθάνε για την πρόοδο του κλασικού αθλητισμού στα νησί. Οι αυτές έχουν φτιαχτεί πρόσφατα. Το ελαστικό τάπητας είναι υψηλού επίπεδου τάπητας και είναι και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι άρτιες οι εγκαταστάσεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και για μεγαλύτερα meeting, στα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα μπορέσουμε να κάνουμε στη Ζάκυνθο. Και από εσάς για την διοργάνωση σήμερα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί μετά από πολλά χρόνια ξανά έγιναν αγώνες Στίβου στο νησί μας. Τελευταία φορά ήταν με τα Ζακύνθια. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλος αγώνας μετά τη δημιουργία του ΤΑΤΑΝ και του φωτισμού του γηπέδου και πολύ ενέργεια καταναλώσαμε ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν αυτοί οι αγώνες. Ελπίζουμε να συνεχιστούν και να γίνουν θεσμό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς οι οποίοι μας βοήθησαν πραγματικά για να πραγματοποιηθούν αυτοί οι αγώνες, όπως είναι Levante Ferry, η Sante Medical Care, ο Δήμος Ζακύνθου και το Επιμελητήριο. Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να γίνουν μεγαλύτεροι αγώνες με περισσότερες συμμετοχές, αν και αυτή τη
φορά δεν ήταν και λίγες στις συμμετοχές, ήταν κοντά στα 170 αθλητές. Ευελπιστούμε ότι θα καθιερωθεί οι αγώνες τύπου. Κάνουμε προσπάθεια να γίνουν και αγώνες όπως τα 10 χιλιόμετρα σε πανελλήνιο επίπεδο το καλοκαίρι. Αναμένουμε και θα είμαστε συνεχώς μπροστά στα παιδιά, στη νεολαία, στους αθλητές, για να μπορούν να βρίσκονται στο στίβο και όχι οπουδήποτε αλλού.